Στις ευρωεκλογές, όλα τα μνημονιακά κόμματα ανταγωνίζονται ποιο θα εφαρπάξει την ψήφο του ελληνικού λαού, δίνοντας ρεσιτάλ υποκρισίας, ενώ συγκαλύπτουν τα πραγματικά προβλήματα, προκαλώντας μια δικαιολογημένη απαξίωση στα μάτια των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας. Παρά την προπαγάνδα τους, η κρίση βαθαίνει σε όλα τα επίπεδα. Η οικονομία τρέφεται από τις άρκες της. Τα χρέη, δημόσια και ιδιωτικά, αυξάνονται ασταμάτητα. Οι παραγωγικοί τομείς εξασθενίζουν διαρκώς. Η υποτιθέμενη ανάπτυξη προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τη λαιλασία του κρατικού χρήματος από ημέτερους κάθε λογής. Είναι ένα μοντέλο αχαλήνωτης κερδοσκοπίας πάνω στην αύξηση των τιμών, πάνω στα ακίνητα, πάνω σε μια αρρωστημένη οικονομία του τζόγου. Στο βωμό του κέρδους, της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, αντεργατικοί νόμοι εκτρώματα όπως τον Γεωργιάδη και Χατζηδάκη θυσιάζουν όλα τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας. Το ωράριο, τις συλλογικές συμβάσεις, το δικαίωμα στην απεργία και τον συνδικαλισμό. Μέχρι και την ίδια τη ζωή, με την εργατική τάξη να θρηνεί καθημερινά κάποιον νεκρό ή κάποιον σακατεμένο. Η ακρίβεια, που σημαίνει μείωση των πραγματικών μισθών και οι ιδιωτικοποιήσεις, έχουν εκτινάξει τις κοινωνικές ανισότητες. Οι μισθοί τελειώνουν στο μισό του μήνα. Η μισή κοινωνία βρίσκεται στο όριο της φτώχειας. Όμως ταυτόχρονα σε τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις παρέχονται αστήρευτες επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές και τα υπερκέρδη τους αυξάνονται προκλητικά. Η στεγαστική κρίση και οι πληστηριασμοί έχουν κάνει τη λαϊκή στέγη απλησίαστη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα μέσο νοικοκυριό δίνει το μισό μισθό τουλάχιστον για το ενίκιο. Η υγεία εμπορευματοποιείται πλήρως, με αποτέλεσμα οι ιδιώτες και εργολάβοι να κάνουν πάρτι και ταυτόχρονα οι νεκροί από ελλείψεις μέσων και προσωπικού να αυξάνονται. Στην παιδεία, η δραματική υποχρηματοδότηση, η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων με την καταπάτηση του συντάγματος και η μετατροπή του λυκείου σε εξεταστικό σφαγείο μετατρέπουν τη μόρφωση σε πανάκριβο εμπόρευμα, απειλώντας με πισωγύρισμα δεκαετιών. Η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας και του νερού, εκτός από το να επιτείνουν την ακρίβεια, προμηνύουν και νέες τραγωδίες. Η ιδιωτικοποίηση των υποδομών είναι που οδήγησε στο έγκλημα των τεμπών και στις μαζικές καταστροφές από τις πυρκαγιές και από τις πλημμύρες. Συνολικά, η μεγάλη κρίση που ξέσπασε το 2010 και σφραγίστηκε με τα μνημόνια δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Όχι μόνο επειδή οι νόμοι και η εποπτεία των μνημονίων παραμένουν στο ακέραιο, αλλά και επειδή οι αστικές πολιτικές δυνάμεις σήμερα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι πριν. Γι' αυτό και κυριαρχούν πρόσωπα όπως ο Μητσοτάκης και ο Κασελάκης. Αυτή η εξαχρίωση των αστικών δυνάμεων, η έλλειψη κάθε εναλλακτικού προσανατολισμού και η προσκόλληση των αστικών επιτελείων στο στρατόπεδο των δυτικών υπεριαλιστών χειροτερεύει αυτή την κρίση και μας βάζει όλο και πιο βαθιά στον κίνδυνο της εξάπλωσης του πολέμου. Η επιθετικότητα των δυτικών υπεριαλιστών αυξάνει τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά και όλες οι αστικές δυνάμεις με σημαία τους την πατριδοκαπηλεία και έναν τυχοδιοκτικό εθνικισμό θέλουν να είναι μπροστά αριδές των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν την τρομακτική πορεία. Ξοδεύουν δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, έχουν μετατρέψει πρακτικά τη χώρα σε μια απέραντη βάση, υποστηρίζουν ανοιχτά το μισοφασιστικό καθεστώς Ζελένσκι και βάζουν πλάτη με κάθε τρόπο στο κράτος δολοφόνο των σιωνιστών του Ισραήλ που σφαγιάζει τους Παλαιστίνιους. Η Ευρώπη καυχαίται για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τις ελευθερίες, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί ένα μαύρο κέντρο που εξαπολύει μια προληπτική αντεπανάσταση χτίζοντας κράτη έκτακτης ανάγκης. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της ντόπιας ελίτ έχουν διαμορφώσει ένα αφόρητο καθεστώς για τους εργαζόμενους στην νεολαία και τα φτωχαλαϊκά στρώματα, ιδιαίτερα όσο προετοιμάζονται για πολεμικούς ανταγωνισμούς. Με την διαρκή αντιδραστικοποίηση στους ποινικούς κώδικες, εξαπλώνεται ένας νομικός και θεσμικός σκοταδισμός, όπου τα κοινοβουλευτικά και πολιτικά πραξικοπήματα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Διαρκώς περιορίζεται το δικαίωμα στην απεργία, τον συνδικαλισμό, στις διαδηλώσεις και ταυτόχρονα συγκοφαντούνται οι αγώνες. Σε κάθε ευκαιρία το κράτος επιφυλάσσει καταστολή και διώξεις σε αγωνιστές και σωματεία. Την ίδια στιγμή, από την κυβέρνηση και την ελίτ, εκπέμπεται κάθε ανομία, ανηθικότητα και εγκληματικότητα, με τα στελέχη τους να εμπλέκονται σε περιπτώσεις λαθρεμπορίου, μαφίας, μαστροπίας, παιδεραστίας και να μένουν
προκλητικά ατιμόρυτα. Αυτή η κρίση αξιών έχει στην αιχμή του δόρατος την αποθέωση της επιχειρηματικότητας, της λογικής του ιδιωτικού, δηλαδή της εργοδοτικής βίας και ασυδοσίας του κεφαλαίου στο βωμό του ατομικού κέρδους. Η επίθεση αυτή συμπληρώνεται με ύπουλο τρόπο από έναν δήθεν προοδευτικό δικαιωματισμό, πρόσχημα η λεγόμενη καταπολέμηση των διακρίσεων, όχημα το μεταμοντέρνο λεξιλόγιο της συμπερίληψης, μια νέα ιδεολογία που προωθείται συστηματικά από το κεφάλαιο με στόχο τη ρευστοποίηση κάθε κοινωνικής αναφοράς και αξίας στην νεολαία για να χαθεί μέσα σε ένα λαβύρινθο ταυτοτήτων. Αποτέλεσμα και μέσο είναι μια σειρά από αντιδραστικούς νόμους που προωθούν την εμπορευματοποίηση των γυναικών και των παιδιών και έπεται συνέχεια. Η αντιπολίτευση των αστικών κομμάτων με τη σειρά της είναι χρεοκοπημένη, καθώς στην πραγματικότητα δεν διαθέτουν ένα διαφορετικό πρόγραμμα, μια διαφορετική πολιτική. Γι' αυτόν τον λόγο είναι βουτυγμένη και σε μια βαθιά ανυποληψία και σε μια διαρκή εσωτερική κρίση. Οι εργαζόμενοι, τα φτωχά-λαϊκά στρώματα και η νεολαία πρέπει να χτυπήσουμε και αυτούς τους νεοφιλελεύθερους δήθεν προοδευτικούς, που στην πραγματικότητα είναι τα καλύτερα δεκανίκια του καθεστώτος Μητσοτάκη. Δηλαδή, το σεσημασμένο Πασόκ και τον προδοτικό ΣΥΡΙΖΑ που εφάρμοσαν μνημόνια. Τη νέα αριστερά που ξεβράστηκε και προσπαθεί να σερβίρει ως αριστερά τα καλά μνημόνια ή τον αντιδραστικό άξονα με το Ισραήλ, στα οποία η ίδια πρωτοστατούσε. Αυτοί είναι που έστρωσαν τον δρόμο στο Μητσοτάκη και τις πολιτικές του. Από δίπλα, οι ακροδεξιοί συμπληρώνουν επικίνδυνα τη μετατόπιση προς τα δεξιά, λανσάρονται, υποτίθεται, ως αντισυστημικοί, για να αποτελέσουν μια χρήσιμη εφεδρεία για το χτύπημα του εργατικού κινήματος. Η ΟΚΔΕ παλεύει για την απομόνωση και τη συντριβή τους μέσα από την ανεξαρτησία και την ανάπτυξη των αγώνων των εργαζομένων και της νεολαίας. Μακριά από την παγίδα του ψευδεπίγραφου δημοκρατικού τόξου των αστικών δυνάμεων, που στην πραγματικότητα ενισχύουν με κάθε τρόπο, φανερό ή κρυφό, τους αντιδραστικούς ακροδεξιούς. Συνολικά, η αντιπολίτευση φαντάζει και είναι ανύπαρκτη, η κυβέρνηση προβάλλει μια υποτιθέμενη σταθερότητα για να δείξει ότι είναι απολύτως κυρίαρχη, δημιουργώντας στις μάζες μια αίσθηση αδιεξόδου. Δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε σε αυτή την προπαγάνδα της κυβέρνησης και των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Αυτή η εικόνα, όπως και το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, δεν έχουν προκύψει από την επιδοκιμασία της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά από την πλήρη έλλειψη εναλλακτικής στην οποία οδήγησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η δήθεν κυριαρχία του Μητσοτάκη κάθεται πάνω σε μια εκρηκτική κοινωνική πραγματικότητα, ενώ η δυσαρέσκεια και η οργή μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα. Όμως, για να μπορέσουν να νικήσουν οι αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν αντιμετωπίζουμε μόνο ένα νόμο ή μόνο μια κυβέρνηση, αλλά ένα ακραίο νεοφιλελεύθερο και αυταρχικό καθεστώς. Γι' αυτό είναι εντελώς αδιέξοδη και καταστροφική η πολιτική του ΚΚΕ, όχι μόνο γιατί συνεχίζει να λιβανίζει τις αποκρουστικές σταλινικές δικτατορίες, αλλά και γιατί σε κάθε ευκαιρία διασπά, καθυλώνει ή σαμποτάρει τους αγώνες. Πρόσφατο παράδειγμα, η υπονόμευση από τα μέσα του φοιτητικού κινήματος, όπου την κρίσιμη στιγμή έριξε όλες τις δυνάμεις του για να κλείσει τον αγώνα. Το ίδιο έκανε και με επίμονη άρνηση να προτάξει την άμεση εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων ως ουσιαστική απάντηση στο έγκλημα των τεμπών. Η πρακτική του κατάληξη είναι να προχωράει συντηρητικά και νομιμόφρονα. Η ρήξη έξοδος από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραπεμφθεί στη δευτέρα παρουσία, όπως και οτιδήποτε άλλο πέρα από την εκλογική του ενίσχυση. Όλα καταλήγουν σε μια ψήφο διαμαρτυρίας, ανώδυνη τελικά για το καθεστώς. Το ίδιο αδιέξοδη είναι και η αστική πολιτική του Μέρα 25, γιατί δεν υπάρχει λύση στις αυταπάτες για μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έναν ψεύτικο ρεαλισμό, ο οποίος σαρώνεται καθημερινά από τη σκλήρινση της κατάστασης και την κρίση. Δεν υπάρχει τίποτε νέο στην ανακύκλωση μιας αντιδεξιάς συγκόλησης. Είναι μια συνταγή η οποία δοκιμάστηκε και απέτυχε παταγωδώς, κυρίως βλέποντας το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία και τα φτωχά-λαϊκά στρώματα έχουμε τις δυνάμεις να αλλάξουμε αυτούς τους συσχετισμούς. Οι δυνατότητες φαίνονται σε αγώνες όπως το φοιτητικό κίνημα ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως την αντοχή της απεργίας αποχής των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση, αλλά και στη μαζική καταδίκη της κυβέρνησης στις απεργιακές συγκεντρώσεις.
Για να δυναμώσει όμως αυτή η προοπτική, έχουμε ανάγκη από μια σοβαρή ανασύνταξη του εργατικού κινήματος ενάντια στην πολιτική της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας και των ρεφορμιστών. Χρειαζόμαστε την αναζωογόνηση σωματείων και συλλόγων, την ενεργή συμμετοχή σε συνελεύσεις, επιτροπές και συντονιστικά. Χρειαζόμαστε την προώθηση αποφασιστικών μορφών πάλης, αλλά και της αυτοάμυνας του κινήματος απέναντι στην καταστολή, έτσι ώστε οι αγώνες να μην μένουν στη μέση, αλλά να συντονίζονται και να ενοποιούνται σε μια κεντρική σύγκρουση με την κυβέρνηση και το καθεστώς. Για το λόγο αυτό, χρειαζόμαστε μια αριστερά επαναστατική για την προώθηση ενός προγράμματος σωτηρίας ενάντια στη δικτατορία των αγορών, ενάντια στο κεφάλαιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αναγέννηση της σοσιαλιστικής προοπτικής, της μόνης ρεαλιστικής διεξόδου στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Σας καλούμε λοιπόν να στηρίξετε την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, να ψηφίσετε την ΟΚΔΕ που παλεύει για το χτίσιμο μιας τέτοιας δύναμης. Ψηφίζουμε ΟΚΔΕ για μια αριστερά επαναστατική. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι της ΟΚΔΕ, τα τεράστια προβλήματα τα οποία βιώνουμε από την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, η φτώχεια, η ακρίβεια, η περιβαλλοντική καταστροφή, η αντιδημοκρατική αναδίπλωση και κυρίως η απειλή του πολέμου, μπορούν να λυθούν σε διεθνή κλίμακα μόνο με τη συνεργασία των λαών και των εργαζομένων. Ειδικά στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ενάντια στην απειλή του εθνικισμού, του υπεριαλισμού και του πολέμου, η μόνη απάντηση είναι ο διεθνισμός των εργατών και των λαών, για να οικοδομήσουμε μια καλύτερη και πιο δίκαιη κοινωνία, μια κοινωνία σοσιαλιστική. Ως ΟΚΔΕ λέμε ότι υπάρχει μόνο μια εναλλακτική. Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Στην κρίση του συστήματός τους πρέπει να απαντήσουμε με ένα ριζοσπαστικό ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας. Να βγούμε λοιπόν εδώ και τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τι είναι η ΕΕ, η ελληνική κοινωνία το έχει νιώσει στο πετσί της με τα μνημόνια τα τελευταία 15 χρόνια. Αλλά το βιώνουν και όλοι οι εργαζόμενοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι αντιδραστικές ελίτ τσαλαπατούν και παρακάμπτουν πλήρως κάθε λαϊκή βούληση και μετατρέπουν ακόμα και τα δικά τους τα αστικά συντάγματα σε κουρελόχαρτα, παραβιάζοντας και καταπατώντας τα διαρκώς με συνεχή πραξικοπήματα. Όλες οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες των πλουσίων παραμένουν στην εξουσία με την παγίωση της καταστολής και φορτώνουν όλα τα βάρη της κρίσης πάνω στις πλάτες των εργαζομένων, των φτωχών και της νεολαίας. Ως ΟΚΔΕ θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια αντιδραστική ένωση των Ευρωπαίων υπεριαλιστών και καπιταλιστών. Ένα βάρβαρο σφαγείο των συνδικαλιστικών, πολιτικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, που γκρεμίζει συνεχώς τις κοινωνικές μας κατακτήσεις, απαξιώνει τις ζωές μας, μόνο και μόνο για να φουσκώνουν οι τσέπες των πλουσίων. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο από ποτέ μια αριστερά επαναστατική για να συγκρουστούμε με αυτήν τη δικτατορία των αγορών, για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της φτώχειας, της ακρίβειας, της καταστολής, της ακροδεξιάς και του πολέμου. Μόνη διέξοδος αποτελεί η σύγκρουση με αυτή τη φυλακή των λαών και των εργαζομένων, των μεταναστών, των προσφύγων. Η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν σημαίνει απομονωτισμό. Αντιθέτως, σημαίνει συντονισμό και ενοποίηση των αγώνων σε όλη την Ευρώπη, με στόχο μια κόκκινη Ευρώπη των εργαζομένων. Να βγούμε άμεσα από τους ζωρολομαδία του ευρώ και να επιβάλλουμε την εισαγωγή εθνικού νομίσματος. Να σπάσουμε τις αλυσίδες του χρέους και των μνημονίων, της εποπτείας των δανειστών και των υπεριαλιστών. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για να μπορούμε να αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας, για τις ανάγκες μας, για την εφαρμογή ενός προγράμματος ενάντια στα μνημόνια διαρκείας, για τον έλεγχο και τη διαχείριση της οικονομίας από εμάς και όχι από τους καπιταλιστές και τους πλούσιους. Σύγκρουση με τον ακροδεξιό αντιευρωπαϊσμό, υπάλληλη για τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει καμία απολύτω σχέση με αυτά που προβάλλουν οι ακροδεξιοί, οι οποίοι όπου ενισχύονται ή κυβερνούν, εφαρμόζουν ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές και προχωρούν ολοταχώς έτσι στη συντριβή όλων των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως ακριβώς η Μελώνη και η Λεπέν. Παλεύουμε για τη συντριβή όλων των ακροδεξιών, που το υποτιθέμενο αντισυστημικό τους προσωπείο δεν είναι παρά εφεδρεία για το χτύπημα του εργατικού κινήματος.
Αντίθετα, η δική μας πάλη πρέπει να διεξαχθεί στη βάση μιας εργατικής διεθνιστικής πολιτικής, με γνώμονα την κοινή δράση των κινημάτων, των αγώνων, της πάλης των λαών απέναντι στις δημοκρατίες των πλουσίων. Το εργατικό κίνημα πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ της ρήξης με το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να διαλύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ταξική και διεθνιστική πολιτική, για να επιφέρουμε μια σφοδρή ήττα και ιστορική ήττα στους Ευρωπαίους υπεργαλιστές και καπιταλιστές. Να φράξουμε το δρόμο σε δυνάμεις εχθρικές ως προς το κίνημα και να παλέψουμε για την ενίσχυση του εργατικού κινήματος. Μονομερής διαγραφή του χρέους και άμεση πάυση πληρωμών. Μέχρι το 2070 έχουμε μια πολύ σφιχτή θηλιά στο λαιμό μας. Πρέπει να πληρώνουμε κάθε χρόνο 5 με 10 δις μόνο για την αποπληρωμή των τόκων στους Ευρωπαίους υπεριαλιστές και δανειστές. Το τεράστιο χρέος προφανώς δεν είναι των εργαζομένων, αλλά είναι των πλουσίων, των τραπεζιτών και όλων των αστικών πολιτικών επιτελείων, οι οποίοι κατασπατάλησαν επί δεκαετίες το δημόσιο πλούτο. Εάν δεν έρθουμε σε ρήξη με αυτή την πολιτική και αν δεν ξεμπερδέψουμε με το χρέος, θα είμαστε αιωνίως δούλοι των δανειστών και των υπεριαλιστών. Να επιβάλλουμε με τους αγώνες μας το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων. Τις επιπτώσεις των ιδιωτικοποιήσεων τις είδαμε πολύ καλά στα ΤΕΠΗ, τις βλέπουμε τώρα με την ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τη διάλυσή του, τις βλέπουμε με την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης και κατάργηση του άρθρου 16 στη δημόσια δωρεάν παιδεία, τις βλέπουμε τώρα και με την απειλή για το ίδιο το νερό. Ό,τι ξεπουλιέται βάφεται με αίμα εργατών, νέων και φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Να εθνικοποιήσουμε εδώ και τώρα όλους τους τομείς κλειδιά της οικονομίας, την ενέργεια, τις συγκοινωνίες και όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, χωρίς αποζημιώσεις και κάτω από εργατικό έλεγχο, για να ελέγξουμε τον πλούτο που εμείς οι ίδιοι παράγουμε και να τον κατευθύνουμε για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών μας. Ως άμεσα μέτρα για να τσακίσουμε την ακρίβεια, πρέπει να παλέψουμε για γενναίες αυξήσεις μισθών και συντάξεων, κατάργηση του ΦΠΑ, του χρηματιστηρίου ενέργειας, της αντιδραστικής φορολόγησης, να μπει επιτέλους πλαφόν στις τιμές των βασικών αγαθών και των ενοικίων. Όχι στον εργασιακό μεσαίωνα. Να αγωνιστούμε για την υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων μας. Κάτω τα χέρια από τα σωματεία, την απεργία και τους ταξικούς αγώνες. Πραγματικές αυξήσεις, όπως είπαμε και πριν, σε μισθούς και συντάξεις. Υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις για όλους. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, όπως του Χατζηδάκη και του Άδων Γεωργιάδη. Ως εδώ με τις διώξεις των συνδικαλιστών από το καθεστώς του Μητσοτάκη. Επιβολή πραγματικών μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς. Φτάνει πια με τις εργατικές δολοφονίες. Να επιβάλλουμε την απαγόρευση των απολύσεων. 7 ώρο πενθήμερο, λιγότερη δουλειά, σταθερή δουλειά για όλους, χωρίς ελαστικότητες και 13 ώρα. Κανένα σπίτι στα χέρια των τραπεζιτών και των φαντς. Όσο η αστική ελίτ απολαμβάνει φοροαπαλλαγές και δωράκια δισεκατομμυρίων από την κυβέρνηση, οι τράπεζες και τα κοράκια των φαντς παίρνουν τα σπίτια των φτωχών και των εργατικών οικογενειών έναντι πινακίου φακής. Να διαγραφούν όλα τα χρέη των λαϊκών οικοκυριών εδώ και τώρα. Να μπλοκάρουμε πληστηριασμούς και εξώσεις. Στο τέλος να πληρώσουν οι τραπεζίτες και οι πλούσιοι για τη στεγαστική κρίση που οι ίδιοι δημιούργησαν. Λεφτά για τη δημόσια και δωρεάν παιδεία, υγεία, ασφάλιση. Όχι για εξοπλισμούς και μηχανισμούς καταστολής. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να επιβάλλουμε βαριά φορολογία σε πλούσιους και κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση ενός δημοσίου προγράμματος παραγωγικών επενδύσεων, προστασίας του περιβάλλοντος, συντήρησης των υποδομών και κατασκευής λαϊκών κατοικιών. Τα λεφτά μας να πάνε στις ανάγκες μας. Όχι άλλοι νεκροί πρόσφυγες και μετανάστες στον υγρό τάφο της Μεσογείου και στους φράχτες της δίθεν προοδευτικής δύσης. Ασφαλής ελεύθερη μετακίνηση για τους πρόσφυγες. Μετανάστες ντόπιοι να παλέψουμε ενάντια στη ρατσιστική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, ενάντια στη δουλοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων. Ενάντια στο ΕΣΧΟΣ, το στρατοπέδο συγκέντρωσης και της Ευρώπης Φρούριο. Απέναντι στο μαύρο πέπλο του ρατσισμού, της ακροδεξιάς και του φασισμού που απλώνεται πάνω από την Ευρώπη, η μόνη απάντηση είναι ίσα δικαιώματα και κοινοί αγώνες ντόπιων και μεταναστών. Η οργάνωση στις δομές του εργατικού κινήματος στη βάση του κοινού ταξικού συμφέροντος. Να υπερασπίσουμε και να διευρύνουμε τα δημοκρατικά μας δικαιώματα, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε θανάσιμο κίνδυνο από το τερατώδες κράτος έκτακτης ανάγκης, που οικοδομούν όλα τα βοναπαρτιστικά καθεστώτα σε όλη την Ευρώπη. Ατιμορρησία και ασυδοσία για κάθε δικό τους, παρακολουθήσεις, ΜΑΤ, ΞΙΣ,
ξύλο και ποινικές διώξεις για κάθε φοιτητή, απεργό, διαδηλωτή. Όχι στον πόλεμο, έξω το ΝΑΤΟ και οι βάσεις. Να σταθούμε εμπόδιο σε όλες τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους ενάντια στη μιλιταριστική Ευρώπη των καπιταλιστών. Έξω το ΝΑΤΟ και οι αμερικανικές βάσεις που μας εμπλέκουν όλο και πιο βαθιά στον πόλεμο. Καμία συμμετοχή στις πολεμικές επιχειρήσεις και στις κυρώσεις πάνω στις πλάτες των λαών. Να σταματήσει εδώ και τώρα η αποστολή όπλων και η στήριξη του μισοφασιστικού καθεστώτος Ζελένσκι, αλλά και του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ. Το ΝΑΤΟ είναι ένα υπεραλιστικό σφαγείο των εργατών και των λαών και επιδιώκει πάση θυσία τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία και τη διεύρυνσή του σε νέα πολεμικά μέτωπα. Οι θηριώδεις στρατιωτικοί εξοπλισμοί οδηγούν ολοταχώς τους λαούς της Ευρώπης σε μια νέα ιστορική σφαγή, σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και όλο και πιο κοντά στο πυρηνικό όλεθρο. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Να σταματήσει κάθε οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία με το δολοφονικό, σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ, που διεξάγει ανενόχλητο τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ ΝΑΤΟ. Να αποσυρθούν εδώ και τώρα τα σιωνιστικά στρατεύματα από τη μαρτυρική Παλαιστίνη. Το αναφέρετο δικαίωμα των Παλαιστινίων για το δικό τους κράτος σε μια δική τους πατρίδα στην Παλαιστίνη πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα. Μόνη λύση η σοσιαλιστική Παλαιστίνη, ελεύθερη από τους υπεριαλιστές, με την ειρηνική συνύπαρξη των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών εργαζομένων. Οι χούντες δεν πέφτουν με λόγια στη Βουλή. Σε όλο τον κόσμο η οικονομική κρίση, η φτώχεια, ο πόλεμος, σε συνδυασμό με την αηδία της πολιτικής ύψης, γεννούν αντιστάσεις, αγώνες και εξεγέρσεις. Να ενώσουμε τους αγώνες μας με αυτούς των εργαζομένων και των νέων σε όλη την Ευρώπη, ενάντια στην ακρίβεια, στη φτώχεια, στις δικτατορικές διακυβερνήσεις τύπου Μακρόν και Μητσοτάκη. Για να οικοδομήσουμε μία άλλη δομή εξουσίας, μία κυβέρνηση των εργαζομένων, που θα δημιουργηθεί και θα στηρίζεται στους αγώνες και την αυτοοργάνωσή μας, που θα λειτουργεί με εκπροσώπους εκλεγμένους και άμεσα ανακλητούς. Μια πραγματική εργατική δημοκρατία που καμία σχέση δεν έχει με τις αστικές δημοκρατίες των πλουσίων και της διαφθοράς. Με κοινωνικοποιημένα τα μέσα παραγωγής, για μια ριζικά διαφορετική λειτουργία της οικονομίας, υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι του καπιταλιστικού κέρδους, που θα βάζει μπροστά τις ανάγκες και τα συμφέροντα των εργαζομένων, με οδηγό την αλληλεγγύη, το δημοκρατικό σχεδιασμό και τη διεθνή συνεργασία. Μια εργατική δημοκρατία που θα στρώσει το δρόμο για τον σοσιαλισμό. Ένα σοσιαλισμό που καμία σχέση δεν έχει με τις σταλινικές δικτατορίες του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού που τόσο πολύ δυσφήμισαν και αμαύρωσαν το απελευθερωτικό όραμα του σοσιαλισμού. Να παλέψουμε για μια Ευρώπη των εργαζομένων, δημοκρατική, ριζοσπαστική, σοσιαλιστική. Να δώσουμε νέα πνοή στην προοπτική της επανάστασης και του σοσιαλισμού. Τη μόνη διέξοδο απέναντι στην καταστροφή και στη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος. Μπορούμε να νικήσουμε με μια αριστερά επαναστατική. Στην ΟΚΔΕ παλεύουμε για να οικοδομήσουμε μια επαναστατική δύναμη με στέρεη εργατική και κομμουνιστική φυσιογνωμία. Παλεύοντας στην πρώτη γραμμή των αγώνων, με αγωνιστές τίμιους και εφοδιασμένους με επιμονή, ενωτική πολιτική, σχέδιο και πρόγραμμα. Η ΟΚΔΕ δεν υποτάσσεται στο νεοφιλελεύθερο δόγμα του δεν υπάρχει εναλλακτική, ούτε υποκλίνεται στο νεοφιλελεύθερο αστικό δικαιωματισμό. Παλεύει καθημερινά για να ορθώσουμε ένα αντίπαλο δέος, με στόχο την αναγέννηση της επαναστατικής προοπτικής και την πάλη για τον σοσιαλισμό. Αυτή είναι μια πραγματικά χρήσιμη επιλογή για τους αγώνες, το μέλλον αλλά και τις ζωές μας. Στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου στηρίζουμε, ψηφίζουμε την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας,